centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε σε ένα θέμα λοιπόν από τα παλιά, αλλά όχι τόσο μακρινά, από το Συμβούλιο της 7ης Οκτωβρίου του 19. Λίγους μήνες πριν. Θέλετε να θυμηθείτε κι εσείς οι ίδια τι λέγατε τότε? Τα θυμάμαι, κύριε Νατσούλη, απ' έξω και ανακοτατώ, δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Για να τα θυμηθούμε κι εμείς μαζί σας, μισό λεπτάκι λίγο, περιμένετε λίγο στη γραμμή σας. Βεβαίως. Κύριε Δήμαρχε, και αποφύγουμε τους όσους δημοτικούς συμβούλους, άκουσα πριν τον κύριο Ευαγγέλη, τον κύριο Ταμίλια, διακρίνω ή έναν εγωισμό ή μάλλον δεν έχουμε καταλάβει εδώ από όλα αυτά που έχουμε πει. Δεν καταλάβαμε κάτι πολύ σημαντικό. Εμένετε στη θέση αυτή, κύριε Δήμαρχε, εγωιστικά, ενώ σας λένε ότι εγώ τώρα θα μιλήσω από τη μεριά του Δήμου, όχι των εργαζομένων, αφήστε το αυτό. Με βάση τους δύο λόγους που επικαλείστε και τους νόμους που προαναφέρατε, αυτοί οι λόγοι και οι δύο θα καταρριφθούν, γιατί πάλι εδώ μας μοίρασε πριν ο κύριος νόμο, ο οποίος λέει για τα παιδιά πώς καταμερίζεται σε εσά πριν. Δηλαδή, ακόμη και σε παιδικό που κρατάτε με λίγα παιδιά, θα πρέπει να έχετε τα προβλεπόμενα άτομα κτλ. Θα καταρριφθούν και οι δύο λόγοι αυτοί. Αν αυτοί οι άνθρωποι προσφύγουν, κάποιος είπε θα προσφύγουν. Θέλω όλοι αυτοί που θα ψηφίσετε αυτό το πράγμα, εγωιστικά, από ό,τι διακομμένετε, και κληθούμε να πληρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους για ένα έτος ενώ δεν έχουν εργαστεί, θέλω να αναλάβετε τις ευθύνες σας όλοι, όλοι οι προλαλήσαντες. Και οι κύριοι από την παράταξη του κ. Ταμίλια και ο πρόεδρος και όλοι όσοι θα ψηφίσετε. Σας καθιστώ υπεύθυνους και σας ζητώ, αφήστε, σας είπα, να αφήσουμε τους μελογραμματισμούς, να αφήσουμε οτιδήποτε άλλο, πάμε να σταθούμε στον νόμο. Τι διακυβεύεται εδώ? Διακυβεύεται αυτοί οι άνθρωποι να μας τρέξουν στα δικαστήρια. Βάσει νόμου έχουν ισχυρό πλεονέκτημα, δεν είμαι νομικός, αλλά πρέπει να το δούμε σοβαρά και να μην είμαστε εγωιστές και να εμένουμε σε αυτές τις θέσεις. Γιατί εάν αυτό συμβεί, καταγράφεται από κανάλια, από παντού, από πρακτικά, θα είστε υπόλογοι και θα αφήσετε, γιατί κουραστήκαμε ακόμα για τους προηγούμενους, το τι αναλάβατε, αυτά που θα αφήσετε στους επόμενους θα είναι τραγικά χειρότερα. Εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε βέβαια σε αυτό για να πάρουμε αυτή την ευθύνη, το αφήνουμε πάνω σας, ας ψηφίσουμε επιτέλους, κατά συνείδηση πλέον, και αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Κυρία Σπύρου. Τα είπα όλα τότε, κύριε Νατσούλη. Τα είπα όλα. Επιμένετε σε αυτήν την δήλωσή σας τότε και σήμερα? Σήμερα που ισχυρίζονται οι εργαζόμενοι ότι 5 από τις 8 δικαιώνονται και όπως μας έλεγε ο κύριος Αποστολίδης νωρίτερα, θα πρέπει ο Δήμος να πληρώσει αυτούς τους ανθρώπους για τον ένα χρόνο που δεν δουλεύουν κανονικά τον μισθό τους. Και εσείς λέγατε τότε ότι αν κληθούμε ποτέ να πληρώσουμε, να τα πληρώσετε εσείς που ψηφίζετε την απόλυσή τους. Έτσι ακριβώς είναι. Επιμένετε σήμερα σε αυτό? Φυσικά και επιμένω. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ψάξει τους νόμους περί καταλογισμού και τα λοιπά και αν σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρος όμως ότι θα κάνω τα πάντα εάν αυτό συμβεί, γιατί να τα πάρουμε λίγο, να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Έχει βγει μια απόφαση για την ώρα, η οποία υποχρεώνει τον Δήμο να τους πάρει πίσω στις άμεσα εκτελεστή. Άμεσα εκτελεστή είναι αυτή. Η πληρωμή των διαφυγών των κερδών δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί. Θα πρέπει να γίνει κάποια δίκη κτλ. Αν οι άνθρωποι αυτοί πάνε παρακάτω, τότε θα κληθούμε να πληρώσουμε. Οπότε για την ώρα δεν έχω λόγο να ψάξω ή να σκαλίσω κάτι τέτοιο. Όταν αυτό θα έρθει. Και αν ο Δήμος θα κάνει νέα προσφυγή για να μην γίνει άμεσα εκτελεστή η απόφαση. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Βέβαια, θα επικοινωνήσουμε και με τον Δήμο.
Ναι, κοιτάξτε τώρα, ο Δήμος ακόμη δεν έχει αποφασίσει, μακάρι να μας πει σήμερα, θα ακούσω και εγώ από την εκπομπή σας, δεν έχει αποφασίσει ακόμη πώς θα κινηθεί. Η δική μου η άποψη είναι οι άνθρωποι αυτοί να γυρίσουν στις δουλειές τους, κακώς ταλαιπωρήθηκαν τόσο καιρό. Δεν θα πρέπει ο Δήμος να συνεχίσει δικαστικά. Για μένα δεν είναι ηθικό καταρχήν. Δεν είναι ηθικό να τρέχει στα δικαστήρια με τους δημότες σου, με τους εργαζόμενους του Δήμου. Τι να σας πω, θέλω πραγματικά να ακούσω πώς θα κινηθεί ο Δήμος και σίγουρα μετά θα έχουμε να πούμε και άλλα. Θα πούμε και τη γνώμη μας φυσικά, γιατί θα το συζητήσουμε την Παρασκευή. Έχουμε Οικονομική Επιτροπή. Ναι. Να δω λίγο πώς σκέφτεται, αλλά θέλετε να σας πω και κάτι. Η δική μου λογική πάλι, διαβάζοντας τότε του Δήμου. Βέβαια, η λογική τότε του Δήμου, για να υπενθυμίσουμε λίγο και για το διάλογο μας, είναι ότι τα οικονομικά ανοίγματα ήταν τεράστια. Αυτά είχαν γίνει τότε για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων και μείωσης των δαπανών. Ήταν βασικοί λόγοι τότε για να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση. Και τι καταλάβαμε τώρα, κύριε Νατσούλη? Έγινε κάποια εξοικονόμηση, δηλαδή θα χρωστάμε και από πάνω διαφυγόντα κέρδη? Άρα καλά είναι να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, αλλά πρέπει να γίνονται κιόλας. Εάν ο νόμος σου τα απαγορεύει, το να συνεχίζεις να εμένεις εγωιστικά σε κάτι το οποίο δεν σε καλύπτει νομικά, για μένα είναι ανευθυνότητα. Το λιγότερο. Δεν δικαιώνονται και οι 8, δικαιώνονται 5 από τις 8. Οι μάγειροι μένουν εκτός, ναι, από αυτή τη διαδικασία, από ό,τι καταλάβαμε. Μένουν εκτός. Ας θυμηθούμε όμως ότι μεθοδευμένα, μία εβδομάδα πριν της αποφάσεως αυτής, υπήρξε απόφαση η οποία έκλεινε και συγχώνευε 5 παιδικούς σταθμούς. Εάν ήταν ανοιχτοί, προφανώς και οι μάγειρες θα είχαν θέση εργασίας. Εντάξει, αλλά στη δεδομένη φάση ο νόμος δεν τους καλύπτει. Εντάξει. Μπορούμε να υπολογίσουμε πόσα είναι τα χρήματα, αυτό ξεχάσαμε να το ρωτήσουμε και στον κύριο Αποστολίδη, που θα κληθεί να πληρώσει ο Δήμος αν τελεσυδικήσει και μετά τις νέες προσφυγές, πιθανές νέες προσφυγές? Πόσα θα είναι τα χρήματα που θα κληθεί να πληρώσει ο Δήμος, δηλαδή κατ' επέκταση οι δημότες? Τι είναι ο Δήμος, εμείς είμαστε. Ακριβώς δεν γνωρίζω. Θα πρέπει να υπολογίσουμε μεικτούς μισθούς 5 ατόμων για σύνολο 9 μήνες, νομίζω. Κοντά στις 80.000 χοντρικά, κάπου εκεί πρέπει να βγαίνει. Δεν μπορώ με σιγουριά να το πω αυτό. Πόσο είπατε, είναι μικρό ποσό. Γύρω στις 80.000 υπολογίζω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Δεν είναι μικρό ποσό, γιατί τότε μας λείπανε 30.000 για να συμπληρώσουμε τους μισθούς τους, ας πούμε. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ επιπόλαιη και ανεύθυνη απόφαση και στάση τώρα της αρχής. Επιμένετε, είπατε από την αρχή στη δήλωσή σας τότε τον Οκτώβριο στο Δημοτικό Συμβούλιο που ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα, επιμένετε αυτά τα 80.000 ή όσα βγουν να τα πληρώσουν αυτοί που είχαν ψηφίσει την απόλυση. Πιστεύετε ότι πρέπει να έχουμε και άλλα πράγματα στο Δήμο μετά από αυτό? Τι εννοείτε? Να φτάσετε δηλαδή, γιατί αν θυμάμαι καλά τότε είχαν ακουστεί κάτι και για παρετήσεις. Δεν ξέρω αν και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αυτό πιστεύω μένει σας. Αυτό μένει να το δούμε. Δηλαδή εγώ θέλω να δω πρώτα πώς θα εξελιχθεί, δεν θέλω να προτρέχω, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ποια θα είναι η τελική δικαίωση, εάν όντως ζητηθούν αυτά τα λεφτά, γιατί μπορεί να μην δικαιωθούν, ναι, για τα χρήματα, καταλάβατε. Ναι. Δεν θέλω να προτρέχω. Εάν δικαιωθούν τέλος πάντων και το ποσό αυτό έρθει, εγώ θα ζητήσω όπως και τότε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εάν δεν μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τις ευθύνες τους είναι μόνο να πληρώσουν ή και να παραιτηθούν? Αυτό ρωτάμε. Κοιτάξτε, αρχικά να πληρώσουν. Τώρα μπορεί και να παραιτηθούν από μόνοι τους. Δεν θα ζητούσα εγώ παρέτηση. Μάλιστα. Δεν θα ζητούσα παρέτηση. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Με τους εργαζομένους, εσείς έχετε. Πότε πληροφορηθήκατε από τους εργαζομένους, πώς το πληροφορηθήκατε και αν είχατε κάποια επαφή μαζί τους μετά τις εξέλιξεις αυτές? Δεν είχα επαφή μαζί τους. Ωστόσο, εγώ πάρα πολύ τακτικά, επειδή ρωτούσα και την αποκεντρωμένη, περίμενα δηλαδή την απόφαση να βγει και έμπαινα στη διάβγεια. Αυτή αναρτήθηκε στη διάβγεια της αποκεντρωμένης. Εντάξει, και ξέρετε, από στόμα σε στόμα μαθαίνετε. Είμαστε μικρή κοινωνία. Αυτοί οι άμεσα ενδιαφερόμενοι το μάθαμε αμέσως. Δεν ήταν δύσκολο να το μάθουμε. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία αυτό. Τώρα, εντάξει, τι πιστεύετε έχει... ότι θα γίνει? Γιατί ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να κάνει μια νέα προσφυγή για να αποτρέψει την άμεση επαναπρόσληψη, θα λέγαμε, των εργαζομένων αυτών. Θέλω να πιστέψω ότι το θέμα θα τελειώσει εδώ. Δεν συμφέρει το Δήμο να το συνεχίσει.
Σε καμία περίπτωση, κύριε Νατσούλη. Αρχικά δεν είναι ηθικό, γιατί σας λέω, τα βάζουμε και τρέχουμε στα δικαστήρια ανθρώπους οι οποίοι είναι δημότες Καστοριάς και οι οποίοι είναι πρώην δημοτικοί και νύμφα, είναι υπάλληλοι του Δήμου μας. Είναι ντροπή τέτοια πράγματα να συμβαίνουν. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αφού βλέπουμε ότι οι άνθρωποι βάλανε κάτω, νομική ήταν η επιτροπή, βάλανε κάτω τους νόμους και βγάλανε μια απόφαση. Κύριοι, δεν είναι υπεράριθμοι. Αυτό που τους έλεγα και εγώ διαβάζοντας τους νόμους. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι αν θα πάμε στα δικαστήρια θα πούν κάτι άλλο. Θα βγουν νέοι νόμοι μέχρι τότε. Οπότε πάλι θα πρέπει ο Δήμος εδώ να ζυγίσει τα πράγματα και να δει ότι δεν το συμφέρει αυτό. Γιατί μετά, κύριε Νατσούλη, θα περάσει άλλος ένας χρόνος. Δεν ξέρω πόσο θα περάσει. Και θα χρωστάμε πολύ περισσότερα χρήματα αν δικαιωθούν αργότερα στα δικαστήρια. Καταλάβατε. Δηλαδή τα 80 ναι. Μπορούν να γίνουν 160. Λέτε ότι μπορεί να πολλαπλασιαστεί λοιπόν αυτό το ποσό στην απόρρια. Θα περάσει άλλος ένας χρόνος μέχρι να τελεσιδικήσει κάποιο δικαστήριο κτλ. Εάν δικαιωθούν στο τέλος τελικώς για όλα, θα έχουν περάσει ένα χρόνο ακόμα, χωρίς να έχουν δουλέψει μία ώρα μάλιστα. Χωρίς να έχουν προσφέρει και υπηρεσίες. Ακριβώς. Αυτά θα πρέπει όλο να τα ζυγίσει πολύ καλά η Δημοτική Αρχή και βέβαια θα πάρει τις αποφάσεις της γιατί έχει την πλειοψηφία. Mm-hmm. Εμείς θα πούμε τη γνώμη μας για άλλη μια φορά. Αλλά εμείς και τότε κατηγορηθήκαμε ότι κινδυνολογούμε και ότι παίρνουμε το μέρος των εργαζομένων και δεν προασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Δήμου. Αποδεικνύεται, κύριε Νατσούλη, ότι τελούμε τα θεσμικά μας καθήκοντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας πλήρη επίγνωση των θεμάτων και των νόμων, αλλά και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο τόπος μας. Αυτά τα χρήματα ο Δήμος, με μια επιχορήγηση, με κάποιον τρόπο μπορεί να τα βρει για να πληρώσει για να λύξει το θέμα εδώ. Από όσο γνωρίζω από την μικρή θητεία μου, δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις για. Δεν ξέρω τώρα αν μπορέσουν να τα βάλουν στα ληξιπρόθεσμα, αν εντάσσονται αυτά τα ποσά. Δεν το γνωρίζω. Μένει να το δούμε. Μάλιστα. Σίγουρα όμως, αυτά τα χρήματα τα οποία θα μας ζητηθούν είναι για περίπου 10 μήνες. Να πούμε, περίπου 10 μήνες. Δεν είναι ακριβώς χρόνος, είναι περίπου 10 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αρκετά τα χρήματα. Κοιτάξτε. Εγώ καλώ τη Δημοτική Αρχή. Για μένα ο τρόπος αυτός, κύριε Νατσούλη, είναι μικροπολιτική. Δηλαδή, το να ξεκινήσουμε την καριέρα μας κάνοντας απολύσεις για να συμμαζέψουμε έτσι τα οικονομικά, είναι μικροπολιτική. Ο τόπος αυτός χρειάζεται αναπτυξιακά έργα, χρειάζεται και νέες θέσεις εργασίας. Εκεί πρέπει να στραφεί ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Με συγχωρείτε πολύ, έχει τόσους αντιδημάρχους δίπλα του. Έχει τόσους συμβούλους. Δηλαδή, ποιοι το συμβουλεύουν να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν είμαστε νομικοί και βλέπαμε ξεκάθαρα ότι αυτό θα καταλήξει εκεί. Καλό λοιπόν να αλλάξουν τελείως τον τρόπο που σκέφτονται και να βρουν λύσεις για το πώς θα πληρώνονται αυτές, πώς θα λυθούν αυτές οι παθογένειες στο μέλλον με προγράμματα αναπτυξιακά. Και όχι με απολύσεις και μικροπολιτικές, κύριε Νατσούλη. Επίσης, συγγνώμη, δεν θέλω ένα λεπτό λίγο να κάνω μία αναφορά, γιατί χθες άκουσα μία συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος σε ραδιόφωνο τοπικό. Και πραγματικά ρωτώ και ελπίζω κάποια στιγμή να πάρω απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε, μίλησε καταρχήν για την ανεργία στον τόπο μας που αγγίζει το 60%. Ναι. Εδώ, όταν ο Δήμαρχος ανέλαβε και απέλυσε 8 εργαζόμενους, δεν ανανέωσε τις συμβάσεις τους, τότε δεν είχε ανεργία η πόλη. Επίσης, μίλησε για τα κορέστα και την κλεισούρα, ότι θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να τους αφαιρέσει το ΝΕΝΦΙ όπως κάνει σε κάποια μικρά νησιά, γιατί λέει και οι δικοί μας οι κάτοικοι εκεί είναι ήρωες που ζουν. Συγγνώμη, στα κορέστια έβαλε 140% τέλη και στην κλεισούρα 100%. Είναι δυνατόν. Δηλαδή φάσκοι και αντιφάσκοι θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να τους βγάλει το ένθια την ώρα που τους βάζει 140% τέλη. Και ανέφερε βέβαια και έργα που θα γίνουν το 2021, τα οποία έργα δεν είναι κανένα αναπτυξιακό, έτσι να το τονίσουμε αυτό, η πόλη χρειάζεται και αναπτυξιακά έργα, να έρθει τουρισμός, να έρθει κόσμος, να έρθουν φοιτητές, να ανέβει η οικονομία, να δώσουμε θέσεις εργασίας, αλλά και τα έργα που ανέφερε αφορούν το ΒΑΑ, δηλαδή όδο φωτισμού, ανάπλαση νότιας παραλίας, όλα αυτά το κοινοκομείο, που είναι έργα της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Θέλω να μου πει ο κύριος Δήμαρχος, από τις καινούργιες 11 προσκλήσεις του Τρίτσι για τους Δήμους που τρέχουν αυτή τη στιγμή και έχει μέσα
έργα για αγροτική οδοποιία, για τουρισμό, για ενεργειακά, χρηματοδοτούν μελέτες. Θέλω να μας πει τι έργα θα εντάξει εκεί και τι θα αφήσει στους επόμενους. Ποιο θα είναι το έργο το δικό του. Τα περιμένουμε όλα αυτά από τον κύριο Δήμαρχο. Άρα λοιπόν αναμένεται θερμός χειμώνας, το έχετε πει και σε προηγούμενη, θα λέγαμε μια σύναξη της ομάδας, αν δεν κάνω λάθος, την κάνετε κάπου στη Μαυρώτισσα. Ναι, ναι, ναι. Και αποφασίσατε την... Λόγω COVID, ξέρετε, για να είμαστε έξω και να κρατούμε τις αποστάσεις. Το πληροφορηθήκαμε εκείνες τις μέρες και εκεί αποφασίσατε, λέει, για το τι είδους αντιπολίτευση θα έχουμε τον χειμώνα που μπαίνει. Ναι. Λοιπόν. Σχεδιάζουμε κι εμείς έτσι. Κύριε Σπύρο, θα δούμε και για τη συνέχεια λοιπόν θα τι θα πει και η Δημοτική Αρχή και τι θα γίνει με αυτό το θέμα των υπαλλήλων, πραγματικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε και εμείς αγωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.